Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα στους παρευρισκόμενους και καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Ο σημερινός μας προσεγγισμένος ομιλητής, τον οποίο ευχαριστούμε γιατί είναι εδώ, σας είναι γνωστός από προηγούμενες εκπαιδευτικές του προσφορές στην κλινική μας, που όμως είχαν άλλο αντικείμενο. Αλλά τώρα, σήμερα, θα μας μιλήσει για το δεύτερο αντικείμενο που θα πάει, ο κ. Κώστας Κλεβουντάκης, τον οποίο τον ευχαριστούμε ότι τον έχουμε μαζί μας για μια ακόμα φορά. Είναι συνάδελφο που τον γνωρίζουμε από χρόνια. Έκανε την κλινικότητά του στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου και πήγε μετά στην Αγγλία, όπου έκανε μετεκπαίδευση με έμφαση στους υπερήχους και στην γυναικολογική ακτινολογία. Στη συνέχεια ανέπτυξε το μεγάλο του ενδιαφέρον που είναι στην παιδιατρική ακτινολογία και μάλιστα στο κομμάτι του ισχύου, όπου γνωρίζεται από τα σεμινάρια που μας έχει κάνει και τις διαλέξεις του, πόσο σημαντικά και είναι η συνεισφορά του στο να προπαγανδίσει και να διευρύνει τη χρήση των υπερήχων προκειμένου να υπάρξει πρώην διάγνωση του συγγενούς εξαρτήματος του ισχύου. Και χάρη και στις προσπάθειες του εισαγωγικού δασκάλου του γράφου από την Αγγλία, αλλά και στις προσπάθειες της ελληνικής που πρωτοχώρησε και του Κωνσταντίνου, τα νούμερα για το συγγενές εξάρτημα φαίνεται ότι βελτιώνονται πανευρωπαϊκά. Επομένως, είναι ένας συνάδελφος που έχει και μια άλλη σύνθεση, είναι υποψήφιος διδάκτορας στη σχολή μας. Σήμερα θα μας μιλήσει, όχι για το ισχύο, θα μας μιλήσει για το άλλο κομμάτι το οποίο γνωρίζει και υπηρετεί, για τους υπερήχους στην πίελο. Και μάλιστα, ενώ κανείς όταν μιλάει για υπερήχους στην πίελο, πιο πολύ περιμένει να ακούσει γυναικολογικές παθήσεις, θα μας πει ακριβώς ανάποδα. Θα μας πει τις παθήσεις που δεν είναι γυναικολογικές στην πίελο, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και καλό είναι να υπάρχει ένα τρόπο να τα ξεχωρίσουμε. Κύριε Κλεβουντάκη, σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ για την εισαγωγή, για τα καλά σας λόγια, για την τιμητική πρόσκληση και είμαι εδώ για άλλη μια φορά με πολύ μεγάλη χαρά και μάλιστα ενώ κανείς συνηθίζεται όταν έχει μια ομιλία να έχει τράφει, εγώ ξέρω και νιώθω ότι είμαι μεταξύ φίλων, οπότε όλα γίνονται πιο εύκολα. Το σημερινό κομμάτι όντως είναι λίγο, ας το πούμε, ασυνήθιστο, καθότι εστιάζει στο κομμάτι της γυναικολογικής, μάλλον του υπερπογραφήματος πιέλου, αλλά όχι στο κομμάτι των γυναικολογικών ευρημάτων, αλλά στο κομμάτι των μη γυναικολογικών ευρημάτων που μπορεί να έχει κανείς όταν κάνει ένα υπερηχογράφημα στην πιέλο. Γιατί θα δούμε μία ασθενή, γιατί θα εξετάσουμε μία ασθενή? Για το πρώτο αίτιο, το πιο συχνό είναι το άλγος. Είτε οξύ πιελικό άλγος, είτε χρόνιο πιελικό άλγος. Πιθανό να προσέλθει με αιματουρία ή με κολπική αιμόρρια και θα πρέπει να είμαστε πάντα σίγουροι, ιδίως μεγαλύτερες σε ηλικία εξεταζόμενες, αν πρόκειται όντως για κολπική αιμόρρια ή αν πρόκειται για αιματουρία. Θα προσέλθει μια νεότερη γυναίκα για διαταραχές σε μηνουρίσεως, για διερεύνηση συστηματικών συμπτωμάτων και εδώ να προσθέσω και μια ένδειξη ακόμα, που είναι οι γυναίκες οι οποίες προσέρχονται για να κάνουν υπερηχογράφημα, λόγω του ότι έχουν απευθυνθεί σε κάποιο κέντρο εξωσωματικής και θέλουν ένα υπερηχογράφημα εσωγεννητικών οργάνων για τις επιτροπές της εξωσωματικής. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές ενδείξεις, λόγω των οποίων θα προσέλθει σε εμάς μια γυναίκα για να κάνει υπερηχογράφημα στην πίελο. Από εκεί και πέρα, κάνοντας το υπερηχογράφημα, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η πίελος δεν είναι μόνο η μήτρα και οι οθήκες, αλλά είναι και το τυφλό και η σκολικοειδής απόφυση, είναι η περιοχή του ορθοσιγμοειδούς, είναι η ουροδόχος κύστη, είναι τα λαγόνια αγγεία. Θα πρέπει να θυμόμαστε δηλαδή ότι υπάρχουν και άλλες δομές τις οποίες θα πρέπει να δώσουμε σημασία κάνοντας το υπερηχογράφημα, τις οποίες θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και ενδεχομένως να αναγνωρίσουμε και την παθολογία τους, εάν και όταν υπάρχει. Συνεπώς, μπορεί να έχουμε από το υπερηχογράφημα πιέλου και μη γυναικολογικά ευρήματα, είτε από το πεπτικό σύστημα, είτε από το ουροποιητικό, από τα αγγεία, από τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο ή το κοιλιακό τείχομα. Θα πρέπει να θυμόμαστε αυτό το βασικό αξίωμα της ακτινολογίας, ουσιαστικά ότι βλέπεις ό,τι γνωρίζεις. Ό,τι δεν γνωρίζεις, περνά μπροστά από τα μάτια σου και δεν το βλέπεις. Καλό λοιπόν είναι να έχουμε μια γενικότερη
γνώση και θεωρώ ότι είναι και το μεγάλο μας πλεονέκτημα έναντι των άλλων συναδέλφων οι οποίοι απεικονίζουν την Πίελο, ότι γνωρίζουμε καλά την ανατομία της περιοχής γενικότερα και όχι μόνο το ευρωπαϊκό σύστημα. Ως προς την τεχνική τώρα, αυτό το οποίο έμαθα το διάστημα που ήμουν στην Αγγλία ήταν το εξής, ότι ποτέ δεν κάνουμε ένα διακολπικό υπερηχογράφημα εάν πρώτα δεν κάνουμε διακοιλιακό υπερηχογράφημα. Και ο λόγος, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι ότι με το κοιλιακό υπερηχογράφημα έχουμε μια καλύτερη άποψη της πιέλου, μπορούμε να εντοπίσουμε τις οθήκες σε περιπτώσεις όπου βρίσκονται σε θέσεις περίεργες, αρκετά έξω ή αρκετά ψηλά. Επομένως, καλό είναι όταν ξεκινάει κανείς να κάνει ένα κοιλιακό υπερηχογράφημα, να κάνει πρώτα διακοιλιακή εξέταση. Εάν πρόκειται να κάνει μόνο διακοιλιακό με επαρκή πλήρωση της ουροδοχοκύστεως ή αν πρόκειται να κάνει διακολπικό, τουλάχιστον να έχει ένα περιεχόμενο κύστη, να μην είναι όμως πολύ γεμάτη, γιατί μετά που θα στείλουμε τη γυναίκα πριν να της κάνουμε το κολπικό υπερηχογράφημα να αδειάσει την κύστη, υπάρχει πιθανότητα να μην αδειάσει τελείως και έτσι να έχουμε προβλήματα στην διακολπική εξέταση. Ο εξοπλισμός είναι γνωστές κεφαλές που υπάρχουν σε κάθε τμήμα. Εδώ να προσθέσω την linear κεφαλή, αν θέλουμε να δούμε πολύ επιφανειακές δομές. Όσον αφορά την τεχνική τώρα, αυτά είναι κάποια πολύ ωραία slides από την ISU, που είναι η International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Εδώ σε αυτή τη διαφάνεια συγκρίνουν το διακοιλιακό με το διακολπικό υπερηχογράφημα. Στο μεν κοιλιακό χρησιμοποιούμε χαμηλή συχνότητα σκοβολής και έχουμε χαμηλή διακριτική ικανότητα. Αντίθετα, στο κολπικό χρησιμοποιούμε υψίσυχνο ηχοβολέα, την ενδοπιλωτική κεφαλή και έχουμε πολύ καλή ανάλυση. Με το κοιλιακό υπερηχογράφημα, όπως είπαμε, έχουμε μια πολύ καλή άποψη συνολική της πιέλου, πράγμα που δεν συμβαίνει με το κολπικό υπερηχογράφημα. Και τέλος, όπως είπαμε πριν, το ένα απαιτεί γεμάτη ουροδοχοκύστη και το άλλο απαιτεί άδειασμα της ουροδοχοκύστεως. Αυτή είναι η εικόνα, η γνωστή, που παίρνουμε όταν κάνουμε ένα διακοιλιακό υπερηχογράφημα και αντίστοιχη είναι η εικόνα που παίρνουμε με το διακολπικό υπερηχογράφημα, όταν βέβαια η μήτρα είναι σε πρόσθετη κάμψη. Θα δείτε σε κάποιες περιπτώσεις ότι μπορεί η διακολπική εικόνα να προβάλλεται και ανάποδα. Γενικά, η προβολή την οποία προτιμούμε, εδώ είναι μια εγκάρσια τομή και εδώ είναι μια επιμήκυση τομή της μήτρας, είναι αυτή εδώ. Και ξεκινώντας, σας λέω κάποια πράγματα περισσότερα για το κολπικό υπερηχογράφημα, γιατί γνωρίζω ότι όπως και εμείς τότε δεν εκπαιδεύεστε στο κολπικό υπερηχογράφημα για λόγους καθαρά τεχνικούς, ας πούμε. Και εγώ έμαθα να κάνω κολπικό υπερηχο στο διάστημα που ήμουν στην Αγγλία και οι λόγοι ήταν ότι εξειδικευόμενο στο κομμάτι της μαευτικής απεικόνησης θα έπρεπε να έχω τη δυνατότητα να μετρήσω ένα τράχυλο ή να εκτιμήσω μια κύηση στα πρώτα στάδια που κάνουμε κολπικό υπερηχογράφημα. Οπότε ήταν μονόδρομος το να αναγκαστώ να μάθω να εξετάζω κολπικά και μάλιστα ήμουν τυχερός γιατί έμαθα σε μια μονάδα εξωσωματικής όπου αναγνώρισες τα πάντα πολύ εύκολα. Είχες μεγάλες οθήκες με πολλά οθυλάκια. Γυρίζοντας στην Κρήτη, η αλήθεια είναι ότι το πρώτο διάστημα ήταν δύσκολο που ερχόταν γυναίκες σε μεταμενοπαυσιακή ηλικία με μικρές οθήκες. Βέβαια και εκεί ήμουν τυχερός γιατί είχα ανθρώπους, γυναικολόγους, οι οποίοι ήταν δίπλα μου σε όλο το πρώτο διάστημα και έτσι είχα τη συμβουλή και τη βοήθειά τους. Εν πάση περιπτώσει, ένα αντικείμενο με το οποίο καλό είναι να βρει κανείς κάποιο τρόπο να ασχοληθεί και στο οποίο να εκπαιδευτεί. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που βλέπουμε. Εδώ είναι ο κόλπος, εδώ είναι ο τράχυλος ο οποίος κρύβεται πίσω από το έντερο. Δείτε την κύστη η οποία έχει ελάχιστο υγρό και ένα κομμάτι της μήτρας. Καλό είναι όταν ξεκινάει κανείς να αναγνωρίσει το υπερηχογράφημα σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης να έχει το νου του στην οθόνη, να βλέπει την οθόνη, για το λόγο ότι μπορεί να αναγνωρίσει βλάβες ακόμα και στο πρώτο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι του κόλπου δηλαδή, οι οποίες διαφορετικά δεν θα διαγνώσκονταν. Και εδώ είναι η εικόνα που βλέπουμε όταν βλέπουμε τον τράχυλο. Έτσι, αυτό είναι το τραχυλικό κανάλι, το πρόσθετο και το οπίσθιο τείχομα και αυτή είναι μια μικρή κύστη άποψη στο οπίσθιο τείχομα του τραχύλου. Εάν θέλουμε να μετρήσουμε τώρα το τράχυλο, μετράμε από το έξω τραχυλικό στόμιο που είναι εδώ έως το έξω τραχυλικό στόμιο που είναι εδώ πέρα. Και ακολούθως με μια μικρή κεφαλική κλίση της κεφαλής, εδώ είναι πλέον ο τράχυλος, έχουμε τη μήτρα, το ενδομήτριο, την ενδομητρική δέσμη. Βλέπετε ότι υπάρχει μια πολύ μικρή ποσότητα υγρού εδώ στο έσω τραχυλικό στόμιο. Οπότε αυτή είναι η χαρακτηριστική εικόνα που παίρνουμε
όταν κάνουμε ένα υπερικογράφημα και η μήτρα είναι σε πρόσφυγα κάμψη. Αυτές είναι οι μετρήσεις, τις οποίες συνήθως κάνουμε, αυτές ζητούνται από τις επιτροπές εξωσωματικής. Μετράμε δηλαδή καταρχήν την επιμήκη διατομή, μετράμε την προστιοπίστια και τέλος γυρνάμε εγκάρσια και παίρνουμε και μία εγκάρσια μέτρηση της μήτρας. Εδώ είναι οι μετρήσεις. Τώρα, όταν μετράμε το μήκος της μήτρας, συνήθως επειδή δεν έχει και τόση σημασία η διαφορά αυτή εδώ, ουσιαστικά μετράμε από εδώ ως το πυθμένα της μήτρας. Και αντίστοιχα η μέτρηση σε εγκάρσια διατομή. Πάντα η εικόνα που θα πάρουμε εξαρτάται από την κάμψη της μήτρας και από τη γωνίωση του τραχύλου. Έτσι, εδώ έχουμε μία μήτρα σε οπίστια κάμψη με οπίστια γωνίωση του τραχύλου. Εδώ πέρα έχουμε οπίστια γωνίωση του τραχύλου και πρόστια κάμψη της μήτρας. Και εδώ έχουμε οπίστια γωνίωση του τραχύλου και οπίστια κάμψη της μήτρας. Η εικόνα μας δηλαδή σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από την ανατομία της περιοχής. Και τέλος, η μέτρηση των οθικών γίνεται με τον τρόπο που γίνεται και η μέτρηση αντίστοιχων οργάνων, όπως μετράμε για παράδειγμα τον προστάτη, που μετράμε τις τρεις διαστάσεις και πολλαπλασιάζουμε το 0,52 για να υπολογίσουμε τον όγκο της οθήκης. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τη μήτρα και τον τράχυλο και τις οθήκες, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, αν υπάρχει ελεύθερο υγρό, να δει κανείς και τους οαγωγούς. Τέλος, το κολλητικό υπερικογράφημα δεν είναι μια στατική εξέταση, αλλά είναι μια δυναμική εξέταση. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε πάντα και τα δύο χέρια. Το πάνω χέρι, προκειμένου να κατεβάσουμε τη μήτρα πιέζοντας ελαφρά την κοιλιά ή να απελευθερώσουμε τις οθήκες από επιπροβαλλόμενες εταιρικές δομές. Και επιπλέον μπορούμε να ελέγξουμε αν οι δομές, οι οθήκες, τα παραμήτρια είναι κινητές ή όχι, πιέζοντας ελαφρά, και να αξιολογήσουμε και το αν υπάρχει ευαισθησία κατά την εξέτασή μας ή όχι. Και πάμε να δούμε τώρα λίγα πράγματα από το κάθε σύστημα, από αυτά που αναφέραμε, τα συστήματα δηλαδή των οποίων ευρήματα μπορούμε να έχουμε κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης της PL. Εδώ στην κατάσταση αυτή τα αίτια του πιελικού άλγους, κατά βάση φλεγμονές και νεοπλασίες. Είπαμε και πριν ότι στο κολπικό υπερικογράφημα το βασικό μας εμπόδιο είναι το μικρό πεδίο απόνησης, άρα δεν κάνουμε ποτέ κολπικό υπερικογράφημα χωρίς να κάνουμε πρώτα διακοιλιακό. Και εδώ αυτή είναι μια εγκάρσια διατομή μιας εντερικής δομής, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαστρωμάτωση στο τείχομα, πέρα από το οικογενές περιεχόμενο και τον γλαινογόνιο που εδώ δεν υπάρχει. Υπάρχουν άλλοι δύο οικογενείς κύκλοι, ο ένας που είναι και πιο παχύς είναι ο υπογλαινογόνιος και απ' έξω είναι ο ορογόνιος γειτόνας, και ενδιάμεσα, εδώ δηλαδή και εδώ, υπάρχουν τα μυϊκά τυχώματα. Εδώ είναι το πάχος του τυχώματος, συνήθως το λεπτό λέμε μέχρι 3 χιλιοστά, στο παχύ εντέρο λέμε μέχρι 4 χιλιοστά. Όταν έχουμε τώρα παθολογία, τι θα δούμε? Θα δούμε πάχυνση του τυχώματος, θιάτες του αυλού αν υπάρχει απόφραξη, θα δούμε το τείχομα ότι είναι υπερεμικό, θα πιέζουμε με την κεφαλή τον αυλό και θα δούμε ότι δεν συμπιέζεται, δεν θα υπάρχει περισταλτισμός στις δομές που πάσχουν και τέλος μπορεί αυτή τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του τυχώματος την οποία είδαμε μόλις να μην την παρατηρούμε. Έτσι, αυτή η εικόνα εδώ είναι σε έναν ασθενή με νόσο του Crohn. Βλέπετε μια εντερική έλικα. Έχει χαθεί τελείως η φυσιολογική αρχιτεκτονική. Εδώ είναι ο γλαινογόνος και το περιεχόμενο που έχει μέσα. Η εικόνα αυτή περιγράφεται ως εικόνα ψευδόνευρου ή μπορεί να τη δείτε και με άλλα ονόματα στην βιβλιογραφία. Δεν ξεχνάμε ότι το εύρημα αυτό είναι μη ειδικό. Έτσι, δεν σημαίνει απαραίτητα φλεγμονή. Όπως είπαμε στην αρχή, μπορεί να σημαίνει και άλλα πράγματα, δηλαδή μπορεί να σημαίνει και νεοπλασία. Και εδώ βλέπουμε την σκολικοειδή απόφυση, η οποία απεικονίζεται σε αρκετές περιπτώσεις το υπερικογράφημα που κάνουμε στην πίελο. Σε εγκάρσια διατομή έχει οειδές σχήμα. Σε επιμήκη διατομή τη βλέπουμε ότι έχει επιμήκες σχήμα. Η σύγκριση τώρα της αξονικής τομογραφίας με το υπερηχογράφημα. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν συγκρίσιμη ευαισθησία και ειδικότητα. Σε νέες γυναίκες, για να μην τις ακτινοβολήσουμε, εφόσον βέβαια ο σωματότυπός τους μας το επιτρέπει, προτιμούμε το υπερηχογράφημα. Επίσης σε εγγύους, όπου προσπαθούμε να αποφύγουμε με κάθε τρόπο την ακτινοβόληση της κοιλιάς, απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει κατάλληλος σωματότυπος. Πολύ υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα της διακοιλιακής εξέτασης. Το διακολλητικό υπερικογράφημα έχει δύο ρόλους, ας πούμε δύο
δύο βασικά πλεονεκτήματα μας προσφέρει. Το ένα, να αποκλείσουμε το να υπάρχει γυναικολογική παθολογία. Και το δεύτερο, ότι μπορεί να μας προσθέσει στην ευαισθησία μας. Μπορεί δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις, όπως θα δούμε παρακάτω, που η σκολικοειδής βρίσκεται κοντά στις οθήκες, να την απεικονίσουμε καλύτερα. Πώς φαίνεται η σκολικοειδήτητα στον υπέρυγο? Φαίνεται μια σωληνωτή δομή, αυτό που είδαμε πριν σε εγκάρσια διατομή, η οποία είναι παχισμένη, έχει αυξημένη εξωτερική διάμετρο πάνω από 6 χιλιοστά. Κατά κανόνα υπερεμική όταν βάλουμε τον Doppler. Μπορεί να δούμε ένα λίθο μέσα σε ένα ποσοστό των περιπτώσεων. Και τέλος, μπορεί να δούμε γύρω από τη σκολικοειδή τα στοιχεία της φλεγμονής, τη θολερότητα του λίπους, τη λεμφαδενοπάθεια, του υγρό και βέβαια την πάχυνση του πτυχώματος γύρω-γύρω από τη σκολικοειδή. Και δείτε εδώ, αυτή είναι μια σκολικοειδής απόφυση επιμήκη διατομή. Το πάχος της, η διάμετρός της είναι αυξημένη. Βλέπετε δίπλα ακριβώς τα λαγόνια αγγεία. Και εδώ στη μελέτη με χρωμοντόπτερ βλέπετε την έντονη υπερεμία που έχει το τείχομα και αυτή είναι μια τυπική περίπτωση οξείας σκολικοειδίτητας, βέβαια παράλληλα και με την αντίστοιχη κλινική εικόνα. Εδώ είναι αυτό που σας είπα πριν από λίγο, ότι το κολπικό υπερηχογράφημα μπορεί να μας αυξήσει την ευαισθησία της υπερηχογραφικής εξέτασης στην ανάδειξη της σκολικοειδίτιδας. Και εδώ ένα άλλο παράδειγμα, βλέπετε την υπερεμική οθήκη, είναι αυτή εδώ, διακολπικό υπερηχογράφημα, και ακριβώς από δίπλα βλέπετε τη σκολικοειδή απόφυση σε μια κοπέλα 23 ετών, η οποία προσέρχεται με άτυπο άλγος δεξιού λαγωνίου και αυξημένα λευκά. Διαφορετική διάγνωση. Εδώ βλέπει κανείς πολύ ωραία ένα σωληνωτό σχηματισμό στην πίελο. Μπορεί να πάει το μυαλό του στην σκολικοειδίτιδα, βάζει και τον Doppler και βλέπει ότι υπάρχει υπερεμία, άρα λέει να τυπική εικόνα. Και όμως δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τη σκολικοειδή απόφυση υπάρχουν και οι σάλπιγγες, υπάρχουν και οι οαγωγοί. Και εδώ πέρα είναι ένας φλεγμένο ο αγωγός. Πέρα από την σκολικοειδίτητα τώρα καθ' αυτή, μπορούμε να δούμε να απεικονίσουμε και τις επιπλοκές της. Εδώ βλέπετε την έντονη ηχογένεια του λίπους γύρω από τη φλεγμένουσα σκολικοειδή, το σχηματισμό ενός μικρού αποστήματος παρά την σκολικοειδή απόφυση και τέλος την παρουσία υγρού μεταξύ εντερικών ελίκων. Και εδώ άλλα παραδείγματα, δείτε ένα απόστημα, πώς φαίνεται, εδώ είναι διακοιλιακό υπερηχογράφημα και εδώ είναι διακολπικό, εδώ βλέπετε φαίνεται η οθήκη και ακριβώς από πάνω από την οθήκη φαίνεται ολόκληρη αυτή η αποστηματική κοιλότητα. Έχουμε πάντα στην άκρη του μυαλού μας ότι στο χειρουργικό παρασκεύασμα σε ένα μικρό ποσοστό των επεμβάσεων μπορεί να έχουμε και μια άλλη οντότητα που είναι η βλενοκύλη της σκολικοειδούς, η οποία οφείλεται είτε σε απόφραξη είτε σε υπερπαραγωγή βλένης και στις δύο περιπτώσεις, επειδή φαίνεται ότι σχετίζεται σε ένα ποσοστό των περιπτώσεων με νεοπλασίες, θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο του να υπάρχει κάποια κακοήθεια από πίσω. Και εδώ είναι μια εικόνα που θεωρείται ότι έχει πολύ υψηλή ευαισθησία και είναι, περιγράφεται σαν φύλλα κρεμμυδιού στην περιοχή που είναι η διατεταμένη. Αυτή είναι η διατεταμένη σκολικοειδής, η οποία έχει περιεχόμενο. Μέσα, βέβαια, σε κάθε περίπτωση η εικόνα εξαρτάται από την σύσταση του βλενόδους περιεχομένου και έτσι μπορεί να έχει κανείς και διαφορετικές εικόνες, όπως αυτή εδώ από τη βιβλιογραφία, όπου φαίνεται εδώ είναι η διατεταμένη σκολικοειδής απόφυση σε μια ταυτίου ακολουθία. Μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα. Τη βλέπουμε συχνά στα παιδιά, τη βλέπουμε καμιά φορά και σε νέες γυναίκες. Μπορεί να μιμηθεί κλινικά την εικόνα της σκολικοειδίτιδας, είναι αυτοπεριοριζόμενη, προκαλείται από υιογενείς λοιμώξεις κυρίως. Και εδώ δείτε τους λεμφαδένες, τους οποίους εντοπίζουμε κυρίως κατά μήκος της δεξιάς λαγόνιας αλίσου. Δεν θα ξεχνάτε λοιπόν, αυτό είναι ένα δικό μας περιστατικό. Αν θυμάμαι καλά, ήταν μια νέα κοπέλα η οποία είχε μεσεντέριο λεμφαδενίτιδα και η οποία ήρθε στο ιατρείο με άλγος δεξιού λαγωνίου βόθρου. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε λοιπόν, όταν ελέγχετε την πίελο, να ρίξετε μια ματιά μετά, τουλάχιστον κατά μήκος της δεξιάς κοινής λαγωνίου, για να δείτε αν υπάρχουν λεμφαδένες. Βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχετε ήδη βρει κάτι το οποίο να σας δικαιολογεί την κλινική εικόνα. Εκολκοματίτιδα. Η εκολκομάτωση είναι αρκετά συχνή. Τα συμπτώματα μη ειδικά. Μπορεί να είναι αίτιο πιελικού άλγους και δείτε εδώ ένα εκόλπωμα, πως φαίνεται δίπλα από μια εντερική έλικα. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αναδείξετε είναι την περιοχή του εκολπώματος και αν φλεγμένη και το ηχογενές λίπος το οποίο βρίσκεται γύρω από αυτό.
Ενδέχεται να υπάρχει εταιρική διάταση, ενδέχεται να υπάρχουν επιπλοκές, όπως για παράδειγμα εδώ που βλέπουμε μια πολύ έντονη φλεγμονή γύρω από ένα εκόλπωμα και δείτε εδώ το φλεγμένο, τείχομα του εντέρου, το οποίο μάλιστα στο σημείο αυτό φαίνεται και παχισμένο. Άλλα παραδείγματα, πάχυνση της εξωτερικής στιβάδας του εντέρου, το εκόλπωμα εδώ, η αυξημένη θολερότητα του λίπους. Και βέβαια δεν ξεχνάμε ότι γύρω από το εκόλπωμα μπορεί να δούμε και αποστηματικές συλλογές όπως είναι αυτές εδώ. Εννοείται ότι στις περιπτώσεις αυτές, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, θα χρειαστεί μετά να γίνει CT. Παρόλα αυτά όμως εσείς θα θέσετε την υποψία, οπότε θα καθοδηγήσετε και θα δρομολογηθεί ευκολότερα η εξεταζόμενη. Και εδώ αντίστοιχες εικόνες, δείτε ένα εκόλπωμα εδώ το οποίο έχει οικογενές περιεχόμενο και βέβαια εδώ πέρα και γύρω από το εκόλπωμα έχει αρχίσει να σχηματίζεται, έχει διαταραχθεί τελείως η τυχωματική ανατομική του εντέρου και έχει αρχίσει να σχηματίζεται και μια αποστηματική συλλογή. Φλεγμονώδης δόση του εντέρου και σε αυτές μπορεί να προσέλθει ο ασθενής ή ασθενής αιτιόμενη κοιλιακό άλγος. Βασική εικόνα η πάχυνση του τυχώματος και η έντονη υπερεμία και σε πιο προχωρημένα στάδια και η απώλεια της φυσιολογικής διαστρωμάτωσης, της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής του τυχώματος. Εδώ ένα παράδειγμα, δείτε την οθήκη, κολπικό υπερηχογράφημα και αμέσως επτά εκτός φαίνεται το παχισμένο μήμα του εντέρου. Και εδώ άλλες εικόνες από τη βιβλιογραφία, έντονη φλεγμονή, βλέπετε τείχομα δεν υπάρχει πρακτικά, έχει χαλάσει εντελώς η αρχιτεκτονική του τυχώματος. Το ίδιο ισχύει και στην Ελκώδη Κολίτιδα, όπου και εδώ βλέπουμε σημαντική πάχυνση με απώλεια της διαταραχή της αρχιτεκτονικής και έντονη αγγείωση στη μελέτη με Ντόπλερ. Εδώ πολύ παχισμένο τείχομα, ίσα ίσα ο αυλός διακρίνεται με μεγάλη δυσκολία στη μέση και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τις φλεγμονές αντίστοιχη εικόνα μπορεί να κάνουν και τα νεοπλάσματα όπως εδώ που έχουμε μια πολυποειδή αγγείωση που φαίνεται εδώ στο υπερηχογράφημα μέσα στον αυλό και εδώ βλέπετε μια διάκητη πάχυνση του τυχώματος, εδώ είναι ο αυλός. Επομένως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι υπάρχουν οι φλεγμονές, υπάρχουν όμως και οι κακοήθειες. Άλλα παραδείγματα εδώ, δείτε ένα πολύ παχισμένο έντερο, ένα μεγάλο νεόπλασμα και την εικόνα εδώ από την εγκάρσια εικόνηση. Και στις διπλασιασμού, τις βλέπουμε καμιά φορά στα υπερηχογραφήματα και μάλιστα το χαρακτηριστικό τους είναι το λεπτό του στίχωμα. Η δυσκολία στη διάγνωση είναι ότι βλέποντας κανείς αυτό το περιεχόμενο, το πρώτο πράγμα που πάει ο νους του είναι η ενδομητρίωση. Οπότε θα πρέπει να μπορεί κανείς να διακρίνει μια σοκολατοειδή κύστη από μια συγγενή κύστη διπλασιασμού. Και εδώ αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο το παρακολουθώ εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μια κύστη πετωναϊκών εγκλήσεων, επί της ουσίας είναι ένας κυστικός σχηματισμός με διαφράγματα. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η οθήκη και η οποία προέκυψε σε μια νέα κοπέλα μετά από μαιευτική υστερεκτομή. Δείτε εδώ ένας πολύχωρος κυστικός σχηματισμός. Η κοπέλα δεν έχει καμία ενόχληση. Απολύτως το δεξιό παραμήτριο είναι μια χαρά και δεξιά εδώ βλέπουμε την οθήκη και από γύρω την συλλογή με τα διαφραγμάτια. Ουροποιητικό σύστημα. Τι ελέγχουμε, κατώτερους ουρητήρες, ουροδόχο κύστη και ενδεχομένως και την ουρήθρα. Εδώ ένα υπερηχογράφημα πρώτου τριμήνου κύησης. Βλέποντας την εγκύμονα μήτρα και το μωρό που εδώ πρέπει να είναι κοντά κάπου στην αυγενική διαφάνεια, πρέπει να είναι 11-12 εβδομάδες, παρατήρησα ότι ακριβώς από πάνω βρισκόταν ο νεφρός. Έτσι, μάλλον απεικονίστηκε ο νεφρός, γιατί η κοπέλα το γνώριζε ότι είχε πιελικό νεφρό. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να μπορούμε να διαγνώσουμε συγγενείς διαταραχές όπως αυτή από το ουροποιητικό και βέβαια να μπορούμε να απεικονίσουμε την εκβολή του ουρητήρα, την κυστεουρητηρική συμβολή σε συνδυασμό πάντα με την εικόνα του νεφρού, ούτως ώστε αν υπάρχει διάταση να υποψιαστούμε ότι μπορεί να υπάρχει και λήθος. Εδώ δείτε μια κύηση πρώτου τριμήνου, η οποία προσέρχεται με κολυμποειδές άλγο στο νεφρό. Στο νεφρό παρατηρούμε ότι υπάρχει υδρονέφρωση και στο διακορπικό υπερηχογράφημα φαίνεται ωραιότατα ένας λήθος στο κατώτερο ουρητήρα. Ουρητηρικό τζετ. Φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε το πώς το απεικονίζουμε.
αναδεικνύεται με την υπερηχογραφική εξέταση. Επιμένουμε για να το δούμε. Καμιά φορά, αν βάλετε την ασθενή να πάρει βαθιά ανάσα και να βγάλει τον αέρα, μπορεί να το δείτε να παράγεται εκείνη την ώρα. Βέβαια, απαιτείται επαρκής ενυδάτωση, να μην είναι πολύ γεμάτη η κύστη, γιατί στην περίπτωση αυτή μπορεί για λόγους πιέσεων να μην δείτε έτσι ξεκάθαρα το ουρητηρικό τζετ. Η απουσία του σημαίνει πλήρη απόφραξη, επομένως δεν κατέρχεται ουσιαστικά το. Δεν κατέρχονται τα ούρα από την κυστεουρητηρική συμβολή. Και όταν λέμε πλήρη απόφραξη, όχι απαραίτητα κάτω στην κυστεουρητηρική συμβολή, μπορεί να είναι απάνω ή να είναι μια πολύ μεγάλη απόφραξη σε έναν ασθενή που έχει χειρουργηθεί στο νεφρό και λόγω του ότι δεν υπάρχει πίεση στα ούρα, αλλά κατεβαίνουν σιγά-σιγά, δεν απεικονίζεται έτσι ξεκάθαρα. Άρα μπορεί να αναγνωρίζεται και επί μερικής απόφραξης του ουρητήρα. Και δείτε εδώ, πολύ ωραία, όπου φαίνεται ένας λίθος. Αυτό είναι το twinkle artifact, είναι το artifact που βλέπετε στο λίθο από πίσω όταν βάλετε τον Doppler και βλέπετε το ουρητηρικό jet. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι ο λίθος αυτός υπάρχει μέσα στον κατώτερο ουρητήρα, που είναι αυτή η ισογνωτή δομή, αλλά δεν τον αποφράσει πλήρως με αποτέλεσμα να κατέρχονται τα ούρα κανονικά στην ουροδόχο κύστη. Επίσης, όταν ελέγχεται στο κοιλιακό υπερηχογράφημα, ελέγχεται καλά την κύστη. Η εξέταση υπερηχογραφική είναι ειδική, όχι ευαίσθητη. Αυτό βασικά οφείλεται σε δύο πράγματα, στο ότι αφενός δεν μπορείτε να απεικονίσετε όλο τον ουρητήρα για να τον δείτε, και αφετέρου υπάρχουν και βλάβες οι οποίες δεν είναι οι τυπικές βλάβες τις οποίες περιμένουμε να δούμε αυτοί οι πολυποηλείς σχηματισμοί στην ουροδόχο κύστη, για τις οποίες βέβαια στο υπερηχογράφημα δεν θα τις διαγνώσουμε. Εδώ δείτε πολύ ωραία μια πολυποηλή αλλίωση, η οποία προβάλλει μέσα στην ουροδόχο κύστη. Αυτά είναι τα θυλώματα, έτσι. Και εδώ διακολπικό υπερηχογράφημα, λίγο υγρό στην ουροδόχο κύστη. Εδώ φαίνεται το θύλωμα. Εάν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν ένα τυχαίο έβριμα και μάλιστα σε μια νέα σε ηλικία εξεταζόμενη, η οποία βέβαια μου ανέφερε μετά ότι είχε και ιστορικό με θυλώματα, παρότι ήταν πολύ νέα σε ηλικία. Επίσης, θα πρέπει να θυμάστε, αυτός είναι ο κατώτερος ουρητήρας, ότι θα πρέπει να αξιολογούμε και τη συμπτωματολογία του ασθενούς. Εδώ βλέπετε ένα πολύ παχισμένο ουρητήρα. Ενδεχομένως, αν βάλετε και τον Doppler, να μην δείτε ουρητήρικο jet. Και στον ασθενή αυτό και η πάχυνση υποχώρησε, αλλά και ο ουρητήρας άρχισε να καθαρίζει μετά από μερικές ημέρες. Αυτό που υπήρχε ουσιαστικά ήταν ένας μικρός λίθος, ο οποίος πέρασε και κατεβαίνοντας είχε κάνει όλη αυτή την ιστορία στον κατώτερο ουρητήρα. Εντάξει, μπορούμε να τα δούμε και με τρισδιάστατη απεικόνηση. Σημαντικό τον Doppler για να δούμε αλλίωση. Και κλείνουμε με μερικά αίτια ακόμα. Εδώ είναι υπερηχογράφημα στην πίελο, όπου τυχαίο έβριμα φάνηκε ένα ανέβρισμα στην δεξιά κοινή λαγόνιο αρτηρία και μάλιστα αρκετά μεγάλο. Άρα καλό, έτσι κι αλλιώς το διακολπικό υπερηχογράφημα ελέγχουμε τα αγγεία, τα λαγόνια, και ο λόγος που τα ελέγχουμε είναι γιατί τα χρησιμοποιούμε σαν σπονάκι για να εντοπίσουμε τις οθήκες. Διακολπικά, δηλαδή, αν δυσκολεύεσαι να βρεις την οθήκη, πηγαίνεις κατά μήκος των λαγωνίων αγγείων και επί τα εντός περιμένεις να τη βρεις σε κάποιο σημείο της. Ρίχνετε μια ματιά όταν ελέγχετε την πίελο και στην κατώτερη αορτή, καθώς και στα λαγόνια αγγεία ως κάτω. Απλά για να δείτε τη μορφολογία του, να μην υπάρχει κάτι τέτοιο. Και τέλος, ένα άλλο τυχαίο επίσης έβριμα, οι κύλες του προστίου κοιλιακού τυχώματος. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια διακοπή της συνέχειας του τυχώματος και φαίνεται πολύ ωραία το πολύπος το οποίο προβάλλει μπροστά στο πρόστιο κοιλιακό τύχωμα μέσα από αυτή τη διακοπή. Κλείνοντας, η υπερηχογραφική εξέταση της ελάσσονος πιέλου είναι ένα πολύτιμο διαγνωστικό εργαλείο, όχι μόνο για τη διάγνωση των γυναικολογικών ευρημάτων, αλλά και για τη διάγνωση των μη γυναικολογικών ευρημάτων. Ο εξεταστής λοιπόν θα πρέπει να θυμάται ότι πέρα από το γυναικολογικό κομμάτι οφείλει, να το πω με απλά λόγια, να ρίξει μια ματιά και γύρω-γύρω, γιατί μπορεί να πάρει πολύτιμες πληροφορίες και να λύσει το πρόβλημα της ασθενούς. Επίσης, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνδυάζουμε την κλινική εικόνα και το ιστορικό με τα ευρήματα της υπερηχογραφικής εξέτασης, γιατί όπως για παράδειγμα είδατε πριν από λίγο, μια πάχυνση του τυχώματος, ας πούμε, του εντέρου μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα. Θα μας καθοδηγήσει εδώ πέρα η κλινική εικόνα και τα εργαστηριακά ευρήματα για να αποκαλύψουμε το αίτιο. Εδώ είναι μια εκπληκτική φωτογραφία, είναι του φίλου μου του Πάνου του Μαματζάκη. Ο Πάνος είναι
πνευμονολόγος στο Ηράκλειο και εξαιρετικός φωτογράφος, οπότε κλείνω με αυτή τη φωτογραφία από το Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή παρουσίαση. Πολύ διδακτική, πολύ ουσιαστική, με καλά παραδείγματα και που μας έδειξε πόση πολλή παθολογία μπορεί να υπάρχει σε μια εξέταση και καλό είναι να είμαστε λίγο ενήμεροι για αυτά τα ενδεχόμενα, δεδομένου άλλωστε ότι πολλά από τα συμπτώματα πυρηνικών παθήσεων δεν οδηγούν σε μια κατεύθυνση. Άρα και το ρεύμα είτε θα μας δώσει τις όποιες φορές μπορεί να μας δώσει τη διάγνωση, σίγουρα όμως θα μας αποκλείσει συστήματα ή όργανα που θα μπορούσαν να συμμετέχουν και σίγουρα, όπως υπόθηκε, θα καθοδηγήσει και τα επόμενα βήματα, εάν χρειάζεται να υπάρχουν επόμενα αποκλειστικά βήματα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, κάποια ερωτήση, λίγο έτσι για τα νεότερα παιδιά που δεν έχουν ιδιαίτερη εμπειρία στο αντιπολιτικό και προφανώς. Ότι εδώ τώρα εκτός από την εξέταση που μας έδειξε ο κ. Στοκουτάκης από τις ωραίες εικόνες, γιατί είμαστε λίγο πιο βαθιά, δεν είμαστε στο δέρμα και πιθανόν και ασθενείς να είναι οι ασθενείς. Α, όχι, νόμιζα ότι θέλετε να δείξουμε κάτι από εδώ. Α, συγγνώμη. Το παράγοντα ο υποβολέας εκεί που βλέπει είναι πολύ κοντά στο ίδρυμα και πιέζοντας το έχουμε και το τον ασθενή αν πονάει ή όχι. Δηλαδή μπορεί να δεις κάτι το οποίο να νομίζω ότι είναι αφηγημένουσα σάγκουλα ή στο υποδίδυτερο. Αλλά αν είναι ανώδυνο, πιθανολογώ και αυτό μπορεί να σε βοηθήσει να σκεφτείς αυτό που βλέπουμε παθολογικό ή δεν είναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Επίσης, ναι, το ένα είναι το αν είναι επώδυνη η δομή αυτή που βλέπουμε ή όχι. Και το δεύτερο, εάν κινείται παράλληλα με την οθήκη. Εάν δηλαδή κανείς πιέζει την οθήκη λίγο με την κεφαλή και δει ότι αυτό κινείται ανεξάρτητα, προσανατολίζεται και ως προς την εντόπιση του τι είναι αυτό το οποίο βλέπει. Βεβαίως, γι' αυτό είπα ότι χρησιμοποιούμε και manual, ας πούμε, με το δεξί χέρι εξετάζοντας, αλλά και το αριστερό χέρι. Ας πούμε, πιέζοντας το έντερο, μπορείς να αποκαλύψεις καλύτερα την οθήκη και να δεις εάν, πιέζοντας με το αριστερό χέρι την κοιλιά, και να δεις εάν αυτό που βλέπεις κινείται μαζί της ή κινείται χώρια την οθήκη. Που είναι και αυτό μια σημαντική πληροφορία. Ευχαριστώ. Κάποια ερώτηση, αν είναι σχόλιο, παρατήρηση ακόμη και από τους συναδέλφους που μας παρακολουθούν. Εάν θέλουν κάτι, μπορούν να κάνουν μιούτ τον εαυτό τους και να το ρωτήσουν ή να σχολιάσουν. Αν όχι, ίσως είναι καλή ευκαιρία να προχωρήσουμε στα περιστατικά. Η κυρία Πενταρά θα μας δείξει περιστατικά που θα μας βοηθήσουν να αρχίσουμε να καταλάβουμε καλύτερα, να επιδώσουμε αυτά που ήδη ακούσαμε από τον κύριο Κακουπέτση. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Πενταρά Ανταλία Βαλέρη και είμαι ειδικευόμενη στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σε συνέχεια της ομιλίας του κ. Χλαπουτάκη θα σας παρουσιάσω τρία περιστατικά που σχετίζονται με μη γυναικολογικά ευρήματα κατά την υπερηφογραφική εξέταση της πιέλου. Το πρώτο περιστατικό αφορά γυναίκα 21 ετών με ελεύθερο ατομικό και χειρουργικό αναμνηστικό. Προσήρθε στο τμήμα επιγόντων των περιστατικών με άλγος υπογαστρίου και δεξιού λαγόνι βόθρου, με ευαισθησία στην εντοβάθη ψηλάφιση και σημείο ρυπών θετικό. Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο βρέθηκαν οριακά αυξημένα λευκά νυφέρια, αυξημένη σε αρπέ και πιοσφαίρια στα ούρα. Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι βρισκόταν στην 20η μέρα του καταμήνου κύκλου με αρνητικό τεστ κύησης. Οπότε, στη συνέχεια ζητήθηκε ένα υπερηχογράφημα, λόγω των εργαστηριακών ευρημάτων της ηλικίας της ασθενούς και της κλινικής εικόνας, αρχικά στη διαφορετική διάγνωση συμπεριλήφθηκαν η οξείας κολικοειδίτιδα, κάποια παθολογία κυρίως από τα δεξιά εξαρτήματα ή κάποια πάθηση του δεξιού ροπητικού συστήματος ή του δεξιού κόλλου, όπως κάποια αποφρακτική οροπάθεια. Οπότε στη συνέχεια ζητήθηκε ένα υπερηχογράφημα ακτινογραφίας και υπερηχογράφημα κατοκυλίας. Από τις ακτινογραφίες δεν φάνηκε κάποιο ιδιαίτερο έβριμα, μία αεροκοπρανοπλήθεια εντέρου χωρίς κάποιο ειδικό έβριμα οξείας κοιλίας. Κατά το υπερηχοτομογράφημα κάτω κοιλίας, καταρχήν απεικονίστηκαν τα εξαρτήματα τα οποία ήταν φυσιολογικά και στη συνέχεια προχωρήσαμε στο δεξιό λαγόνιο βόθρο,
όπου απεικονίστηκε μια περιστατική ασυμπίεστη έλικα με τυφλό άκρο και υγρικό περιεχόμενο. Είχε εγκάρσια διάμετρο 10 χιλιοστά, υπερεμία του τυχώματος κατά τον έγχρωμο έλεγχο Ντόπλερ και λόγω αυτών των ευρημάτων οδηγηθήκαμε στη διάγνωση της κολικοειδίτιδας. Εδώ να πω ότι αν και είναι δύσκολο να το διακρίνουμε, όταν αναγνωρίζουμε τα 5 φυσιολογικά στρώματα του τυχώματος, αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για μία μη νεκρωτική καταρροϊκή κολικοειδίτιδα. Η ασθένηση οδηγήθηκε στο χειρουργείο και είχε μία ομαλή μεταχειρητική πορεία. Το δεύτερο περιστατικό αφορά γυναίκα 77 ετών. Από το ατομικό αναμνηστικό είχε καρκίνο εκπλακωδών κυττάρων λάρυγγα, οξύ αναπνευστική ανεπάρκεια τύπου 2 και κολπική μαλμαργία. Και από το χειρουργικό αναμνηστικό λαρυγγεκτομή. Κατά το ραντεβού με τον ογκολόγο της, ανέφερε ότι τις τελευταίες μέρες είχε πυρετό, άλγος του υπογάστρου και δυσουρία. Οπότε συνταγογραφήθηκαν κάποιες εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις. Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε αματουρία, πυουρία, ανεμία και αυξημένη ουρία και κρεατινίνη. Οπότε ζητήθηκε ένα υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας. Αρχικά κατά την τοποθέτηση του ηχοβολέα δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε ευκρινώς την ουροδόχο κύστη. Αλλά στη συνέχεια και με προσπάθεια και μια αναλυτικότερη εξέταση διαπιστώσαμε ότι στο σημείο που περιμέναμε να δούμε την ουροδόχο κύστη μπορούσαμε να απεικονίσουμε μόνο το τείχωμα, το οποίο ήταν διάχυτα παχυμένο με μια διάμετρο 8 χιλιοστά, ήπια αυξημένη ηχογένεια και υπερεμία κατά τον έγχρωμο έλεγχο Ντόπλερ. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε αέρασαντος του τυχώματος, καθώς βλέπουμε το artifact δρόμικη σκιάς. Οπότε έτσι τέθηκε η υπόνοια μιας εμφυσιματώδους κυστήτιδας και ζητήσαμε ακτινογραφίες κοιλίας σε όρθια και σε ήπια θέση. Στην ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση βλέπουμε ένα υγραερικό επίπεδο ενδοαυλικά. Και στις δύο ακτινογραφίες βλέπουμε ακτινοδιαβαστικές γραμμοειδείς περιοχές στην ανατομική περιοχή του τυχώματος της ουροδόχου κύστης, οι οποίες ξεχωρίζουν από τον αέρα στην πορεία του εντέρου. Έτσι τέθηκε η διάγνωση της εμφυσιματώδους κυστήτιδας. Η ασθενής παραπέμπθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο και μελλοντικά να πω ότι έγινε διάγνωση και με σία πνεύμονα και δυστυχώς κατέληξε. Το τρίτο περιστατικό αφορά γυναίκα 57 ετών. Από το ατομικό αναμνηστικό είχε δευτεροπαθή μυελοήνωση, μια πρόσφατη λίμωξη αναπνευστικού και οροπητικού, πνευμονική υπέρσταση, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, κορπική μαρμαργή, αντιροπούμενη κύρωση ύπατος και από όσο ξέρουμε ελεύθερο χειρουργικό αναμνηστικό. Προσήλθε στο τμήμα επιβόντων περιστατικών λόγω ειδημάτων κάτω άκρων, αύξηση βάρους 7 κιλών κατά τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Λευκοκυθάρωσης, ανεμίας, αυξημένης CRP και επηρεασμένης νεφρικής λειτουργίας. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι λόγω της γενικής κατάστασης της ασθενούς κατά την εισαγωγή τοποθετήθηκε καθετήρας Foley. Ζητήθηκε ένα υπερηχοτομογράφημα κάτω κοιλίας, όπου αρχικά απεικονίσαμε ένα ευμεγέθη ανομοιογενούς οικογένεια σχηματισμό με σχετικά σαφή όρια, σε επαφή με το πρόσθετο τείχωμα της ουροδόχου κύστης. Επίσης, στο πρόσθετο τείχωμα της ουροδόχου κύστης διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μία συνέχεια. Έτσι, κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο σε συνεργασία με τους ουρολόγους, χορηγήσαμε φυσιολογικό ουρό διαμέσου του καθετήρα για να πληρωθεί καλύτερα η ουροδόχος κύστη και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το τείχωμα. Εδώ βλέπουμε φυσαλίδες αέρα, οι οποίες διαχέονται από τον αυλό της ουροδόχου κύστης διαμέσου αυτού του σχηματισμού. Έτσι αρχικά τέθηκε υπόνοια για ρήξη του τυχώματος με ουσιαστικά ένα αιμάτωμα. Οπότε στη συνέχεια, λόγω της εμμένουσας ανεμίας παρά την μετάγγιση, ζητήθηκε μία αξονική κοιλίας. Εδώ είναι κατά την αρτηριακή φάση. Βλέπουμε πάλι τον υπόπυκνο ουσιαστικά υποεμπλουτιζόμενο σχηματισμό σε επαφή με το τείχωμα της ουροδόχου κύστης, εντός της οποίας βρίσκεται το Foley, σε εγκάρσια με τοπιαία και οβελία ανασύνθεση.
Εδώ κατά την επιλέα φάση βλέπουμε στο πίσθιο κατώτερο σημείο ουσιαστικά του πιθανού αιματώματος μια εστία ενεργού εξαγγείωσης, όπου κατά την καθυστερημένη φάση στα 3 λεπτά υπάρχει και λίμναση του σχιαγραφικού. Έτσι οδηγήθηκε στο τμήμα του εγγυογράφου στην κλινική μας, όπου έγινε εμβολισμός. Σε δεύτερο χρόνο, για να διαπιστώσουμε ότι όντως υπήρχε ρήξη του τυχώματος και ότι πρόκειται για ένα αιμάτωμα, έγινε μία νιούσα κιστιογραφία, όπου χορηγήσαμε σχιαγραφική ουσία διαμέσου του καθετήρα και σε μία καθυστερημένη φάση, περίπου στα 15 λεπτά, βλέπουμε λίμνηση του σχιαγραφικού εντός του αιματώματος, διά του τυχώματος της ουρόδοχου κύστης. Έτσι τέθηκε η διάγνωση ενός ευμεγέθους αιματώματος μετά από ιατρογενή τραυματισμό της ουροδόχου κύστης, καθώς οι ασθενείς σε προηγούμενους απεικονιστικούς ελέγχους δεν απεικόνιζε κάτι και το αιμάτωμα ουσιαστικά εμφανίστηκε μετά την τοποθέτηση του καθετήρα Foley. Αυτά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πολύ καλά τα περιστατικά και πολύ καλή παρουσίαση. Δεν ξέρω και το τέξι, αν θέλει να σχολιάσει τα περιστατικά. Μία ερώτηση, αν το γνωρίζουμε. Στην ευσηματώδη κυστή θα υπήρχε ζάχαρο? Ήταν ουσιαστικά νοσοκατασταλμένη λόγω του καρκίνου και τα λεπτά. Και το βλέπουμε συνήθως. Ενώ σε ζάχαρο διαβητικού σας. Ναι, για τα άλλα, η σκολικοειδή ήταν, νομίζω, ήταν ωραίο. Τυπική και λύνεις και το πρόβλημα άμεσα. Το τρίτο ήταν. Άλλωστε, όπως μας είπατε, είναι μερικές παθήσεις να εισπολεπολιούνται για παράδειγμα. Θεωρείται ότι το υπογράφημα πιέζει πρέπει να είναι η πρώτη και η τελευταία εξέταση. Τουλάχιστον αυτή είναι η ευρωπαϊκή αντίληψη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες προτιμούν να κάνουν μια εξωτερική τοπογραφία, αλλά πανευρωπαϊκά έτσι είναι. Στα υπόλοιπα, το να ξεχωρίσει κανείς το όργανο το οποίο πάσχει και το οποίο σχετίζεται με τα συνοδοβλία και να κατευθύνει ενδεχομένως, αν χρειάζεται, τον υπόλοιπο έλεγχο να είναι εξαιρετικά πίσω από την υπογράφημα. Επομένως, μια πολύ συνολική εκτίμηση και πολύ πλήρης κιόλας μιας περιοχής που η συμπτωματολογία μπορεί να προέρχεται από ποικίλες νόσους και ποικίλα όργανα. Δεν ξέρω αν έχει δημιουργηθεί κάποιο ερώτημα ή κάποια επιθυμία, κάποιο σχολείο, οποιοδήποτε συνάδελφο, είτε εδώ είτε μας παρακολουθεί. Αν όχι, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαδάκη για την πολύ καλή και εκπαιδευτική του παρουσίαση και να σας χαιρετήσουμε ακόμα, βέβαια, σε όσο γιορτάζουν την πρώτη φορά. Μέρα πολύ. Έτσι. Γεια σας.